της συντρόφισης μέλη του συντροφήματος τη Λαν Πόιρας Παχάρ Κούρτ με Τούν Παράν Ερέν Ερντέμ Παρίς Γιουξέλ και Σερτζάν Τοπταντζή που προετοίμαζαν τη συναυλία της 9 Αυγούστου στο Γενή Καπί. Με βίαιο τρόπο συνελήφθησαν άλλοι 6 σύντροφοι και συντρόφισες. Η Εσκή Κούν, Γιασεμίν Καραντάκ, ο Ζαν Καραντάκ, Νουριγέ Γκουλμέν, Ρουτβάν Ακμπάς, Φιράτ Καγιά. Τα μέλη του Γκρουπ Γιουρούμ απελευθερωθήκαν το απόγευμα. Όμως τα βασανιστήρια που υπέστησαν από την αστυνομία του ΑΚΠ είναι ολοφάνερα. Η Παχάρ Κούν βρέθηκε με σπασμένη μύτη και όλοι έχουν εμφανεί σημάδια βασανισμού. Η επιχείρηση αυτή είχε στόχο την ακύρωση της συναυλίας, δηλαδή την απαγόρευσή της. Αυτή η συναυλία είναι προς τιμή της Χελίν Πολέκ και του Ιμπραήμ Κοκτσέκ που έδωσαν τη ζωή τους για να γίνουν τη συναυλία της ελεύθερα. Μα και είναι και συναυλία του αγώνα και ανεξαρτησία του λαού μας από τον υπεριαλισμό και τον φασισμό. Δεν μπορείτε να σταματήσετε τον αγώνα μας με επιδρομές, κρατήσεις και επιχειρήσεις. Είναι μια αντίσταση που ακούγεται και υποστηρίζεται από όλο τον κόσμο. Θα δώσουμε τη συναυλία για τους ανθρώπους μας. Αυτός ο ήχος δεν θα σιωπήσει ποτέ. Έχουν την πλήρη απελευθέρωση της Τουρκίας από τον υπεριαλισμό, τον φασισμό, την εκμετάλλευση και την αδικία. Το Γκρουπ Γιουρούμ δεν μπορεί να θυμωθεί, γιατί πηγάζει από τον λαό που υπηρετεί. Τον υπηρετεί, τον διαπαιδαγωγεί και τον παροτρύνει στον αγώνα. Γιατί οι φωνές των μαρτύρων μας, της Χελίν, του Ιμπραήμ, του Μουσταφά, των αγωνιστών της δικαιοσύνης, φτάσανε σε όλα τα μέλη του Σκύρου. Και των πολιτικών κρατούμενων. Λευτεριά στον Γκρουπ Γιουρούμ. Λευτεριά στους δικηγόρους του λαού. Καλούμε όλους και όλες να δείξουν την αλληλεγγύη τους στο πολιτιστικό κέντρο Ιντίλ και στον Γκρουπ Γιουρούμ. Έχουμε δίκιο και θα νικήσουμε. Συγκέντρωση στην Τούρκη Πρεσβεία. Παρασκευή 7 Οκτώου, 7 με 7.30. Λαϊκό μέτωπο.